Ο Βίτγκρεν. Στην παλιά αφήνει ο Κρέσπο να περάσει την μπάλα. Ωραία, γιατί την άφησε στη συνέχεια και ο Λέοβατς και γίνεται ένα αστείο πέναλτι από τον Ρέι. Για την Έστερσουτ να ανοίξει το σκορ. Πέναλτι που εκτελείται και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Μένουν πολύ δύσκολα. Σταματίστηκε. Ο Πάκ βγαίνει γρήγορα μπροστά ή τουλάχιστον επιχειρεί να βγει γρήγορα μπροστά. Η παράλληλη πάσα για τον Μπίσεσβαρ δημιουργεί το χώρο για τον Ζου, το κάνει αστοχή. Μπίσεσβαρ εκτελεί, η μπάλα περνάει, η προβολή κατεβάζει, ο Πρίγιοβιτς προσπαθεί να εκτελέσει, γυρίζει, δεν μπόρεσε ο Κρέσπο, ούτε ο Βαρέλα, έρχεται ο Τζαν Μακάμπο, σουτάρει πάνω στα κορμιά. Και τον Λέοβατς σηκώνει στα άκρα, κοντρόλ από τον Μακ, πάνω του Μενσά. Ωραία η κίνηση του Μακ, η σέντρα που βγαίνει, κάνει κίνηση και παίρνει την κεφαλή και στέλνει στα δίχτυα. Ποιος άλλος, ο άνθρωπος που σκοράρει πάντα με το κεφάλι, ο Λέο Μάτος. Στο 38 τη βρίσκει τη λύση ο ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος πανηγυρίζει, βγάζει τον ΠΑΟΚ από την δύσκολη θέση, από ένα σχεδόν αδιέξοδο στο οποίο φαινόταν να έχει μπει. Λύνει τον γόρδιο δεσμό, ισοφαρίζει σε 1-1 και στέλνει την σπίδα που χρειαζόταν η κερκίδα για να πάρει φωτιά ξανά. Η σέντρα, καταπληκτικό άλμα από τον Λέο Μάτος, επιτόπιο σχεδόν άλμα, εκεί που δεν μπορεί να αντιδράσει ο Αλή Κεϊτά. Και πάλι στα δίχτυα της Έστερσουτ, ο ΠΑΟΚ βρίσκει την ισοφάριση. Στην 14η συμμετοχή του Λέο Μάτος. Μπάλα. Μπροστινή παλιά για τον Πρίγιεβιτς. Πολύ ωραία κατέβασε και τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ δημιουργεί το χώρο. Εκτελεί η επέμβαση. Η ευκαιρία χάθηκε από τον Μακ. Εκεί δεν είναι ακόμα ημίχρονο. Θέλει 6-7 λεπτά. Εδώ στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει το δεύτερο γκολ. Ο Πρίγιεβιτς λίγο έλειψε. Πέλκας θα εκτελέσει. Η αλλαγή του Λουτσέσκου. Ο Πέλκας απευθείας. Δεν μπήκε πάνω στα νύχτια. Θα πρέπει να αναζητήσει και από εκεί της δημιουργία φάσεων. Ο Λέο Μάτος, ο Πρίγιοβιτς. Τρίτο. Ο άνθρωπος γκολ. Ο Πρίγιοβιτς στο 77. Με μια καρφωτή κεφαλιά. Νικάει τον Κεϊτά. Δίνει τη λύση για τον ΠΑΟΚ. Ολική ανατροπή στην Τούμπα. Το έψαχνε στα τελευταία 20 λεπτά από το 55 και μετά ο ΠΑΟΚ. Είχε δοκάρι, είχε ευκαιρίες και με τον Πρίγιοβιτς είχε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά. Τώρα στο 77 βρίσκει και τον γκολ της ανατροπής. Και έχει και χρόνο μπροστά του. Πολύ καλή σέντρα προλαβαίνει τον Πέτερσον. Ο Πρίγιοβιτς μετά τη σκαυτή μεταβίβαση του Τζαν Μακάμπος. Είδατε πόσο ωραία του γύρισε την μπάλα ο Κάμπος με το μητάκι του Πρίγιοβιτς. Λεωφόρο γίνονται ακόμα καλύτερα. Ο Καμπέθας πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0. Ο Πέδρο Ενρίκε περνάει. Απίθανη ευκαιρία και πρέπει να δέντει. Τι λέει ο Νιχάους. Πέναλτι, πέναλτι! Απέναντι στον Κεϊτά. Λίγα μέτρα φορά από τον Πρίγιοβιτς. Εκτελεί 3-1! Στο 88. Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο κάνει ανατροπή, αλλά φτάνει και σε μαξιλαράκι ασφαλείας και για το μάτς, και για την νίκη, και για την πρόκριση. 3-1. Με τον Πρίγιοβιτς να βάζει δεύτερο τέρμα μέσα σε λίγα λεπτά. Για την ακρίβεια, μέσα σε σχεδόν 10 λεπτά και να μετατρέπει τον ΠΑΟΚ σε απόλυτο φαβορί. Έπεσε σωστά ο Κεϊτά, αλλά ήταν πολύ καλή η εκτέλεση από τον Πρίγιοβιτς για να βγάλει αντίδραση ο τερματοφύλακας της Έστερσουτ. 3-1.